Μονομαχίες με μεγάλο σασπένς που θα κριθούν στο δεύτερο γύρο ανέδειξε η κάλπη σε πολλούς δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου πέρα από την αναμέτρηση κορυφής στο μεγαλύτερο δήμο του νησιού. Το θρίλερ κράτησε μέχρι τα ξημερώματα στο Δημομινό Απεδιάδος με το Ζαχαρία Καλογεράκη να φλερτάρει με το πολυπόθητο 51%. Όμως η τελική καταμέτρηση στέλνει στο δεύτερο γύρο τον ίδιο με 50,03% και το Μανώλη Φραγκάκη με 41,68%. Να δώσει τη στήριξη και στο συνδυασμό και στην παράταξή μας ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία την εκλογική με μια ισχυρή εντολή και μια μεγάλη νίκη. Υπάρχει μια ισοδοξία σε όλο το κομμάτι, το δικό μα, σε όλου του συνεργάτε μου. Ε, πιστεύουμε ότι την άλλη Κυριακή θα είμαστε νικητέ και θα προχωρήσουμε το πρόγραμμά μας και το σχέδιό μας όπως το έχουμε παρουσιάσει στον κόσμο. Ανέλπι στο ντέρμπι στο Μαλεβίζι, με λίγες δεκάδες ψήφους, συγκεκριμένα 84, να χωρίζουν την παράταξη του νύν Δημάρχου Κώστα Μαμουλάκη, που συγκέντρωσε 43,10% από το Μενέλα Ομποκέα, που διεκδικεί με αξιώσεις το Δημαρχιακό Θόκο, έχοντας συγκεντρώσει 42,59%. Οι πολίτε του Μαλεβιζίου μίλησαν και το μήνυμά του είναι ισχυρό. Επιζητούν τη συνεργασία, την ενότητα, τη συνέχιση τη αναπτυξιακή προοπτική του Μαλεβιζίου. Του ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και συνεχίζουμε για την επόμενη Κυριακή. Σήμερα το Μαλεβίζι δήλωσε ότι μπορεί να κάνει την αλλαγή, μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη μέρα ενωμένο, με σχέδιο και προγραμματισμό. Και σίγουρα το Μαλεβίζι σήμερα δήλωσε ότι θέλει μια νέα δημοτική αρχή να την οδηγήσει στο μέλλον. Γρηγόρης Νικολιδάκης με 29,59% και Γιάννης Νικολακάκης με 25,91% διεκδικούν την ερχόμενη πλέον Κυριακή το Δήμο Φεστού. Ανατροπή κοινικού στο Δημογόρτινα ο Μιχάλη Κοκολάκη τερμάτισε πρώτο συγκεντρώνοντα 45,28% και θα αναμετρηθεί την επόμενη Κυριακή με το δεύτερο Νίκο Χιναράκη που έφτασε το 27,22%. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρο τη ευθύνη που επομίζεται όλη η παρέα τη Μεγάλη Γόρτινα και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλου του Γορτίνιου πολίτε που μας τίμησαν με την ψήφο τους και την εμπιστοσύνη τους, ώστε να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας ικανοποιεί και φυσικά δεν το περιμέναμε. Θέλουμε να βεβαιώσουμε τον Κορτίνιο Πολίτη ότι κι εγώ και οι συνεργάτες μου θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε καλύτερε υπηρεσίε, να λύνουμε προβλήματα. Στο Φωτοφίνης ο Δημαρχός Χερσονήσου Γιάννη Μαστοράκη συγκέντρωσε ποσοστό 40,05%, διεκδικώντα και νέα ρελάνσα από την παράταξη του Γιάννη Σέγκου, η οποία τελικά συγκέντρωσε με την πλήρη ενσωμάτωση 38,92%. Το δεύτερο γύρο αυτό που θα μετρήσει είναι οι συνεργασίες, οι δυνατότητες σύνθεσης που έχει ο καθένας από τους δύο υποψηφίους πλέον δημάρχους και πιστεύω ότι επειδή έχουμε δείξει δείγματα γραφής και στο παρελθόν και η κοινωνία θα μας εμπιστευτεί. Ο Δημότης Χερσονήσου έκανε μια σημαντική επιλογή, είχε μια τάση ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης την οποία την αποτύπωσε στην κάλπη. Πανηγυρική ήταν η επανεκλογή του Μανώλη Κοκοσάλη στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με ποσοστό 88,57%. Νέος Δημαρχός Βιάνου αναδείχθηκε ο Μινάς Σταυρακάκης με 67,03%.